Μια νέα κοινωνική πραγματικότητα πλέον διαμορφώνεται στη χώρα μας, με 38% γάμους να οδηγούνται σε διαζύγιο. Βάσει αυτών, στην Ελλάδα στο διαζύγιο οδηγούνται οι 38% γάμους. Από τα διαζύγια που εκδίδονται ετησίως στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι ποσοστό 70 έως 75% είναι συνετικά και κατά συνέπεια θα μπορούν πλέον να εκδίδονται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαζυγίου. Πέρα όμως από αυτήν την διάσταση που βγαίνει μέσα από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υπάρχει και εκείνη που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έκδοση ενός διαζυγίου. Το ηλεκτρονικό διαζύγιο, το γνωστό πλέον e-διαζύγιο, είναι μια πραγματικότητα και η συνενετική του προσέγγιση θα δίνει τη δυνατότητα στους διάδικους να λαμβάνουν το διαζύγιο σε PDF μέσα σε 10 ημέρες. Το ηλεκτρονικό διαζύγιο είναι πλέον πραγματικότητα. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι κατά τη διαδικασία έκδοση του ηλεκτρονικού διαζυγίου είναι υποχρεωτική παράσταση 2 δικηγόρων, ένας για κάθε διάδικο. Τα συνενετικά διαζύγια αποτελούν και την πλειονότητα των διαζυγίων σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η παλαιότερη διαδικασία έκδοσης ενός συνενετικού διαζυγίου απαιτούσε την προσκόμιση μιας σειράς εγγράφων, τα οποία θα έπρεπε να προσκομιστούν προκειμένου ο γάμος να λυθεί με τη συνοπτική διαδικασία του συνενετικού διαζυγίου. Πιστοποιητικά από δημόσιες υπηρεσίες, επικυρωμένα σε πλήστες όσες περιπτώσεις, ακόμα και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των ετούτων το διαζύγιο, ήταν μερικά από τα γραφειοκρατικά βάρη. Ωστόσο, η ολοκληρωμένη διαδικασία που ισχύει από τις αρχές Ιανουαρίου, μετά και τη σχετική υπουργική απόφαση, οδηγεί σε μια νέα εποχή. Από το σπίτι, μέσω του υπολογιστή, εκκινείται η διαδικασία και σε 10 μέρες οι διάδικοι, οι πρώην σύζυγοι θα μπορούν να λαμβάνουν σε PDF το διαζύγιο. Σημειώνεται, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι τη διαδικασία πάντα την εκκινεί ο δικηγόρος, είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης πλευράς.